Ενώ είναι ένα, ήταν μάλλον όλους αυτούς τους 22 μήνες ένα σημείο ορόσημο, θα το χαρακτήριζε κανείς, όχι μόνο για τον ελληνικό τύπο, κυρίως για το διεθνή τύπο, σχεδόν όλες οι εφημερίδες, όλα τα έντυπα μέσα της Ευρώπης κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο είχαν φιλοξενήσει όλη την ιστορία των καθαριστριών και βεβαίως αυτή την εικόνα. Ακριβώς, και γι' αυτό ήταν και το τελευταίο που ξέστησαν και γι' αυτό έστησαν και όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή. Να σας πω ότι το πανό που βλέπετε με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Κούβαρη ακριβώς απέναντί σας αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το μεγάλο πανό που λέει 595 αγωνιζόμενες καθαρίστριες νίκησαν και συνιστούν, 595 super active κατά των λεκέδων της υποκρισίας, θα παραμείνει στο χώρο, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, είναι του γραφίστα του κ. Αρβανίτη, προς τιμήν τους, έτσι συμβολικά και αυτός με το δικό του τρόπο να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους. Βλέπετε, είναι ένα καθαριστικό σπρέι το οποίο έχουν ονομάσει εύσχημα 595 Super Active. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ επίσης έξυπνο, ενώ παράλληλα, Ναντίν, είδαμε αυτό που μας περιέγραψες νωρίτερα, να εδώ το βλέπουμε και πάλι, πώς δηλαδή οι καθαρίστρες ξυλώνουν το πανό το οποίο υπήρχε τόσο καιρό. Και στη θέση του μπήκε το πανό της νίκης με το Super Active. Με τραγούδια και συνθήματα το ξέστησαν, πρέπει να σου πω. Και ενδιαφέρον έχει και η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Βαρουφάκη, ο οποίος λόγω του σημερινού Eurogroup δεν μπορεί να παρευρεθεί στο χώρο εδώ και σε αυτή τη γιορτή. Λέει ωστόσο ότι τιμά τον αγώνα τους και τις χαρακτηρίζει σύμβολα της αντίστασης κατά των μνημονίων. Πετάει τα καρφιά του βέβαια ο κύριος Βαρουφάκης κατά των δανειστών, λέγοντας πως με αυτή την πράξη και με αυτή την αποκατάσταση των γυναικών αυτών ουσιαστικά δείχνει η κυβέρνηση την αλλαγή πολιτικής της και το ότι εννοεί πολύ διαφορετικά τις μεταρρυθμίσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και το ενδιαφέρον για τις καθαρίστριες είναι ότι προωθείται, όπως λέει και ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης, διάταξη προκειμένου να τακτοποιηθούν με έναν τρόπο αρχικά και η περίπου 300 καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες εργαζόντουσαν με συμβάσεις έργου που είχαν λήξει. Παρατείνονται λοιπόν αυτές μέχρι το τέλος του 2015 και έπειτα θα βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση. Μάλιστα.